Στις 18 Ιουνίου 1821 ονομαστή θα μείνει η μάχη που διεξήχθη στα στενά του Μακρινόρους στην θέση Παλιοκούλια Λαγκάδα εναντίον των στρατευμάτων του Ισμαήλ που είχαν σταλεί κατά διαταγή του Χουρσί Πασά των Ιωαννίνων να καταπνίξουν την επανάσταση στο Μεσολόγγι. Ο Ισμαήλ Πασάς που στρατοπέδευε εδώ και καιρό στο Κομπότι κινήθηκε επιτέλους προς τις διαβάσεις του Μακρινόρους που τις είχαν πιάσει από τις δύο, τη Λαγκάδα και την Παλιοκούλια, οι Έλληνες. Για να τους μπερδέψει εφάρμοσε ένα απλό αλλά έξυπνο στρατήγημα. Κατευθύνθηκε με ένα μεγάλο μέρος του στρατού του προς την Παλιοκούλια με τρόπο ώστε να δουν οι Έλληνες και να συγκεντρωθούν όλοι σε εκείνο το στενό. Πράγματι, περισσότεροι Έλληνες εγκατέλειψαν το στενό της Λαγκάδας, όπου έμεινε μόνο ο Γόγος Μπακόλας με 80 άντρες και μετακινήθηκαν στο στενό της Παλιοκούλιας. Ξαφνικά ο Ισμαήλ άλλαξε πορεία και με ταχύ ρυθμό κατευθύνθηκε προς τη Λαγκάδα. Το στρατήγημα πέτυχε απόλυτα. 4.000 καλά εκπαιδευμένοι Αλβανοί στρατιώτες εναντίον 80 Ελλήνων. Τι μπορούσε να το σταματήσει? Ο Γόγος Μπακόλας όμως είχε άλλη άποψη. Έδωσε θάρρος στα λίγα παλικάρια του, τα τοποθέτησε κατάλληλα και περίμενε τους Τούρκους να μπουν στο στενό. Οι Έλληνες πολέμησαν σαν λιοντάρια. Ο Γόγος Μπακόλας έτρεχε από ταμπούρι σε ταμπούρι πολεμώντας και εμψυχώνοντας. Οι στρατιώτες του σταμάτησαν τις μανιασμένες επιθέσεις των Τουρκαλβανών και τους προκάλεσαν φοβερή φθορά. Οι Έλληνες είχαν 20 νεκρούς ενώ οι Τούρκοι 250 και πολλούς τραυματίες. Ήταν ένα ανέλπιστο στρατιωτικό θαύμα με τεράστιες στρατηγικές συνέπειες. Έγινε σκληρή μάχη, η οποία έληξε με βαριές απώλειες από την πλευρά των Τούρκων, εξαναγκάζοντάς τους να γυρίσουν πίσω άπρακτοι και να καθυστερήσει έτσι η προσπάθεια κατάπνιξης της εξέγερσης. Η μάχη αυτή συνέβαλε ως ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της Επανάστασης.